Πάμε στον τελευταίο φιλοξενούμενο για σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον οποίο τον ταλαιπωρεί και μία φαρυγγίτιδα από ό,τι έμαθα, και να το ευχηθώ περαστικά. Είναι νομικός και βεβαίως διδάκτορας γύρω από την Οθωμανική ιστορία, με άριστη γνώση της τουρκικής. Καλημέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και στους ακροατές σας. Ζητώ συγγνώμη αν η φωνή μου είναι λίγο βραχνή, αλλά μετά ρε πολύ τώρα 2-3 μέρες η φαρυγγίτιδα. Περαστικά λοιπόν. Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω να ξεκινήσω συνδέοντας αυτό που μας είπε ο κύριος Καπόπουλος στην αρχή της εκπομπής σήμερα. Δηλαδή, το χτύπημα στο επιπολωνικό εδάφους, που από ό,τι φαίνεται ήταν ουκρανικό αντιπυραυλικό σύστημα, με τους δύο νεκρούς που ενεργοποίησε τους πάντες, έδειξε, είπε ο κύριος Καπόπουλος, δύο πράγματα. Ένα, την επιθυμία Ουκρανίας, Ρωσίας, Αμερικής να πάμε σε εκεχηρία πολύ γρήγορα. Και δεύτερον, την ανάδειξη της Άγκυρας με τη συνάντηση των δύο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών CIA και την αντίστοιχη της Ρωσίας επί τουρκικού εδάφους ως χώρο μεσολαβητικό. Άρα, λέει, κατά τη γνώμη του, οι Ηνωμένες Πολιτείες πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε και ανεξαρτήτως Μενέντες θα ξεμπλοκάρουν την ιστορία των F-16 που για τον ίδιο είναι και πουσιώδη. Συμφωνώ. Επομένως, σε επίρρωση μόνον των όσων είπατε με τον κύριο Καπόπουλο, θεωρώ ότι από την πρώτη μέρα του πολέμου το είχαμε σχολιάσει αυτό το Φλεβάρι, ότι η Ρωσία δεν μπορεί να φύγει από το πεδίο ιτημένη. Έστω και αν ιτηθεί, δεν μπορεί να φύγει, στα χαρτιά δηλαδή και στην κοινή γνώμη την παγκόσμια, ιτημένη. Αυτό θα τη βλάψει για το ρόλο που θέλει να παίξει το διεθνή, το μεγάλο, δηλαδή μέσα τρεις μεγάλες χώρες, Κίνα, Ρωσία, Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλώντας. Άρα λοιπόν ψάχνουν να βρουν, όπως είχα πει από το Φλεβάρι, έναν τρόπο απεμπλοκής, όσο γίνεται ανώδυνο, κυρίως για θέματα ηθικής τάξης και εγωισμού αν θέλετε. Αυτό είχα πει τότε ότι θα συμβεί, δεν ήξερα τη στιγμή, θα συμβεί όταν γίνουν τα deals, δηλαδή οι συμφωνίες, ποιος παίρνει τι από τα αποθέματα ενέργειας αλλά και τροφών που έχει η Ουκρανία και πώς θα ρυθμιστούν αυτά σε ζώνες επιρροής. Όταν τα deals αυτά θα έχουν συμφωνηθεί, βεβαίως όχι δημόσια, θα τα δούμε, θα τα καταλάβουμε όταν θα υλοποιούνται εμείς οι απλοί άνθρωποι καθημερινοί. Άρα λοιπόν τότε μπορεί να συμβεί αυτό. Πότε ακριβώς θα συμβεί ακόμα δεν το ξέρω. Αλλά υπάρχει μια τέτοια πρόθεση και είναι πασιφανές. Απ' την άλλη μεριά η πύραυλη, δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής, αλλά είδα ότι δεν έχει καμία διάθεση ούτε η Πολωνία να σηκώσει ψηλά τους τόνους, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το ΝΑΤΟ, ότι είναι κάτι λάθος, ότι φύγανε από συστοιχίες S-300 αμυντικού τύπου των Ουκρανών και ότι πέσανε εκεί κατά λάθος κτλ. Από την άλλη μεριά, ναι, πάλι εδώ και χρόνια, και βεβαίως με το αφορμή τον πόλεμο, αναλύω και λέω ότι η Τουρκία, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, γεωγραφικά, οποιαδήποτε χώρα και να ήταν εκεί, έτυχε να είναι η Τουρκία, αλλά οποιαδήποτε χώρα και να ήταν στο σημείο της γεωγραφίας που βρίσκεται η Τουρκία, παίζει έναν τεράστιο γεωπολιτικό ρόλο και όπως λέει και το γνωστό βιβλίο του Αμερικάνου καθηγητή, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, είμαστε εχμάλωτοι της γεωγραφίας. Με τα καλά και τα κακά που μπορεί να φέρει αυτό. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι η Τουρκία έπαιζε και παίζει το ρόλο όπου πρώτον γίνονται οι μαύρες συναλλαγές οι οικονομικές παγκοσμίως, δεν το λέω Σταθακόπουλος εδώ και χρόνια, ασήμαντος στη διεθνή σκηνή, το λέει το Bloomberg. Άρα λοιπόν οι πάντες θεωρούν την Τουρκία έναν χώρο που μπορούν να κάνουν μαύρες συναλλαγές. Γι' αυτό η Τουρκία όλο πτωχεύει στα χαρτιά, αλλά οδήποτε πτωχεύει, διότι ζούσε και ζει με μαύρο χρήμα. Αυτό το ξέρουν από τους Ιρανούς που κάνουν bypass μέσω της Τουρκίας για να μην τους επιβάλλονται τα μέτρα. Το κάνουν τώρα οι Ρώσοι, μια χαρά. Το καλοκαίρι όσοι Ρώσοι ήρθαν, προσγειώθηκε αεροφλότ της Κωνσταντινούπολη και από εκεί ήρθαν με το καβαγιολάρι στην Ελλάδα, κάναν διακοπές. Τα δε προξενία τα δικά μας, ανά τη Ρωσία, έδωσαν κανονικότατα τουριστικές βίζες να έρθουν οι Ρώσοι εδώ. Επίσης, είχα πει εξ αρχής, το είχαμε πει και μαζί, ότι δεν μπορείς να επιβάλλεις μέτρα σε ιδιώτες που έχουν σπίτια, κότερα, καράβια σε ιδιωτικές εταιρείες τρίτων χωρών, π.χ. British Virgin Islands, δηλαδή τις λεγόμενες που λέμε offshore εταιρείες.
υποτίθεται ότι τους επιβάλλανε μέτρα. Οι περισσότεροι από αυτούς, δεν τον μάθαμε σαν δεύτερη είδηση, τι έκαναν, κάνανε άρση των ασφαλιστικών μέτρων και απελευθερώθηκαν τα περισσότερα του στοιχεία. Επίσης, πολλοί για να μην ταλαιπωρηθούν στα δικαστήρια, σηκώθηκαν και φύγανε. Πού πήγανε? Στην Τουρκία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η όλη αντιμετώπιση του θέματος, αφήστε το θέμα της ηθικής, ότι κακώς η Ρωσία έκανε εισβολή στην Ουκρανία κτλ. Και τέλος πάντων δεν μπορούσε να τα λύσει με άλλον τρόπο. Βλέπουμε όμως ότι τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν στη Ρωσία ωφέλησαν. Και αυτά τα είχαμε πει από τότε. Πιθανολογούσαμε τότε. Τώρα έχουμε αποδείξεις. Ωφέλησαν και τους Ρώσους και τους Αμερικανούς και τις χώρες που, τύπου Τουρκία, που μεσολάβησαν ενδιάμεσα και έβγαλαν πάρα πολύ μαύρο χρήμα, κάνοντας bypass και σπάζοντας ουσιαστικά τις κυρώσεις και τα μέτρα. Και ποιος την πλήρωσε? Η Ευρώπη. Από τη Γερμανία μέχρι βεβαίως και εμάς. Και κυρίως η τσέπη μας. Και πάλι τότε το Φλεβάρι είχαμε πει ότι ουσιαστικά ξεκίνησε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ελπίζοντας να μην είναι θερμός παντού, αλλά σίγουρα σε επίπεδο οικονομίας και συνεπειών θα ήταν, όπως και είναι. Πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα τώρα κάπως να κλείσει, να μπεμπλακούν οι πάντες, χωρίς να φαίνεται ότι ιτήθηκε ούτε η Ουκρανία, ούτε η Ρωσία, ούτε βεβαίως η Αμερική και το ΝΑΤΟ, να φανεί ότι τέλος πάντων στη λογική ότι δεν θέλουμε να πλήγονται οι απλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο από τις οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες και διατροφικές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ας κοίμασταν όλοι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι που λέγε κάποτε ο Μακάρης ο Χαρικλίν. Κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Κύριε Σταθακόπουλε, επειδή δεν μπορώ να σας κουράσω πάρα πολύ στη φωνή, θέλω να σας ρωτήσω και περιορίζομαι στην Τουρκία. Μετά το τελευταίο χτύπημα στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, βγήκατε πολύ γρήγορα και είπατε τρία πράγματα τα οποία τα είδαμε και στους G20, μην τα επαναλάβουμε, είναι γνωστά. Εμένετε στην άποψη ότι αυτό το χτύπημα ήταν πολύ εύκολο να αποδοθεί εκεί που έπρεπε να αποδοθεί και μπορεί να δικαιολογήσει εισβολή στη Συρία και εμπλοκή άλλων, ή μετά τις εξελίξεις βλέπετε ότι απλά η Τουρκία θα πάρει σε επίπεδο διπλωματικό, σε επίπεδο F-16 κάποια ανταλλάγματα και θα σταματήσει εδώ? Ναι. Η Τουρκία πίεζε και πιέζει, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα βάζω για εξωματούχος ο Τούρκος πρόεδρος. Είναι η λογική του, μια λαδάτη, μια ξηδάτη. Ο καλός και ο κακός αστυνόμος κτλ. Βάζει αξιωματούχους να παραπονούνται μέχρι και απειλητικά κατά Ελλάδος, μέχρι και Ηνωμένων Πολιτειών, είδαμε κτλ. Αυτό είναι αντάλλαγμα ουσιαστικά που ζητάει η παραπονούμενη Τουρκία. Άλλη σφαίρη, αν θέλετε, συναλλαγή. Το οποίο το κάνει για το θέμα των Κούρδων που χαρακτηρίζει συλλήφθην τρομοκράτες στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθεί να ενεργοποιήσει το δικαίωμα του Αμερικανού Προέδρου να κάνει bypass και αυτός αποφάσεις του Κογκρέσου και των Επιτροπών, διότι υπάρχει μια απόφαση δικαστική του Supreme Court, τα ορατά του δικαστικού των ΗΠΑ, τη δεκαετία του 1930, που επιτρέπει για λόγους εθνικής άμυνας, ασφάλειας, ο Αμερικανός Πρόεδρος να κάνει ό,τι θέλει, αν θελήσει βεβαίως, και να μην το δημοσιοποιήσει, δηλαδή να γίνουν κοινωνοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Γερουσία, γιατί είναι θέματα ασφαλείας που ξέρει και χειρίζεται αυτός και η ΔΕΑ, η ΣΥΑ κτλ. Και δεν πρέπει να ακουστούν δημοσίως, γιατί ακούει και ο εχθρός. Άρα λοιπόν η Τουρκία προσπαθεί να κάνει τον Αμερικανό Πρόεδρο να γύρει σε αυτή τη λογική και να το πάρει επάνω του, με λίγα λόγια, για το θέμα των F-16. Και πράγματι το θέμα του τρομοκρατικού χτυπήματος έχει να κάνει σαφώς όχι με τους Κούρδους, γιατί δεν ωφελούνται τίποτα από αυτό. Δεν συζητώ για το θέμα ότι τα είχαμε εκπαιδεύονται στο κάμπους του Λαβρίου τρομοκράτες και τα λοιπά. Το κάμπους είναι ανοιχτός ως πάντες. 30 χρόνια αυτό το κάμπ των προσφύγων των Κούρδων στο Λαβρίο θα έπρεπε να είναι η super wow βάση. Λοιπόν, ακριβώς. Και άρα λοιπόν δεν συντρέχει αυτό. Εκείνο το οποίο τώρα δεν, γιατί σήμερα είχα κάποια άλλη δουλειά προηγουμένως, εκείνο το οποίο δεν άκουσα είναι αν πέτυχε ή θα πετύχει ψήφισμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Δεν έχει βγει για την ώρα αυτό. Δεν έχει βγει. Που να ζητάει ουσιαστικά καταδίκη τρομοκρατίας γενικά. Είναι εύκολο αυτό να δοθεί.
Οπότε μετά το παίρνει, καταπάει για τουρκική πρακτική, το κάνει σημαία, ξαναμπουκάρει στο Αφρίν και στο Κομπάνι και τα λοιπά στη Συρία, λέγοντας ότι κυνηγάω τρομοκράτες και έχω και ψήφισμα. Μάλιστα. Για την ώρα, βέβαια, ο Ερντογάν από τον Παλί μας επανέλαβε σε εμάς ότι θα έρθει η νύχτα. Εντάξει. Αλλά αυτό μάλλον πήγαινε στο εσωτερικό ακροατήριο αυτή τη φορά, πιστεύετε? Ναι. Ο Τούρκος Πρόεδρος με εμάς έχει τη λογική, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, το θυμούνται οι ακροατές σας. Έχει τη λογική της πολιορκίας και έχει το ακαριαίο πολέμου. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις πολιορκία, πρέπει να σπάς τα νεύρα και το ηθικό του αντιπάλου σου. Μέσα στα πλαίσια αυτό είναι εκείνο που λέγανε και οι παππούδες μας κάποτε. Πρέπει κάτσε ήσυχα, το φόβο μου να έχεις, μπορείς να μας δέρουν. Αλλά το φόβο μου να έχεις. Λοιπόν, αυτή η λογική, το φόβο τους να έχουμε των Τούρκων, είναι που προσπαθούν να αξιοποιήσουν και να επιβάλλουν κυρίως στο ευρύ κοινό στην Ελλάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, εμένα η οικογένεια δικιά μου, ξαδέρφια μου, παιδιά, μαθητές κτλ. Με ρωτάνε συνεχώς με αγωνία, μήπως γίνει πόλεμος, μήπως γίνει πόλεμος. Αυτό είναι επιτυχία των Τούρκων. Το να ψαχνόμαστε εμείς κάθε μέρα αν θα γίνει πόλεμος. Πρέπει τα φοβικά σύνδρομα να τα αποβάλλουμε. Το έχετε ξαναπεί. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Προσέξτε τώρα. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε εδώ τον ειδικό υπερογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Πικραμένο, από τη Μασσαλία, που έλεγε ότι θέλει πολύ προσοχή ο χειρισμός από την Ελλάδα όλο αυτού του ζητήματος των Γκιουλενιστών. Και με τον Καντέρ, τον μπασκεμπολίστα και τα λοιπά, θέλει προσοχή. Δεν έχουμε λόγο, λέει, να αναμειγνιόμαστε. Γιατί το αναφέρω? Διότι ότου θαύματος έρχεται το Nordic Monitor, ο Μποσκούρτ πάλι, ο διαφεύγων από την Τουρκία δημοσιογράφος, με ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο ίδιος, το οποίο λέει ότι η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα έχει εξαπολύσει και με ονοματεπώνυμα δίνει έγγραφα και δίνει και φωτογραφίες επικεφαλής αστυνομικός Τούρκος, ο οποίος μάλλον είναι στη διπλωματική αντιπροσωπεία της Τουρκίας εδώ, κατασκοπευτικές δράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για γκιουλενιστές. Αυτό σας λέει κάτι? Βεβαίως και μου λέει, και θεωρώ ότι και εγώ είμαι στη λίστα αυτή και άλλοι που έχουμε δημοσιολόγου, και ο λόγος είναι αυτός που δεν πηγαίνω στην Τουρκία, γιατί δεν κόλλησανε μόνο τον περιφερειάρχη τον κύριο Τσικώστα, έχουν κόλλησει και πάνω από 30 ερευνητές τελευταία χρόνια. Γυρνάνε πίσω αφού τους αλληγορήσουν. Και προχθές, το λέω πρώτη φορά αυτού δημοσίως, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού μου κάποιος, παντελώς άγνωστος, χωρίς να έχω ταπέλες κάτω και τα λοιπά, ονόματα και ότι ασκώ και τη δικηγορία κτλ. Και μου λέει: θέλω ένα ραντεβού δικηγορικό. Του λέω: ποιος είσαι και ποιος έστειλε? Και μου λέει: δικηγόρος δεν είστε? Λέω: άλλο σε ρωτάω. Ποιος έστειλε και πού βρήκε στο σπίτι? Κάτω δεν έχει ταμπέλα, δεν έχει ένδειξη. Ισκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι τίποτα, μπορεί να είναι τυχαίο, αλλά θεωρώ ότι είμαστε όλοι που έχουμε δημόσιο λόγο, τουλάχιστον στη λίστα. Θέλω, κλείνοντας σήμερα, δεν σας ταλαιπωρήσω άλλο, κύριε Σταθακόπουλε, να σας ρωτήσω αν με τις εξελίξεις στη Μεγάλη Σκακέρα και στη μικρότερη εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο εμένετε στην άποψη, έχετε πει για πολιορκίες, ότι αυτό το σιγά σιγά δεν σημαίνει ότι δεν έχει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος η Τουρκία, και αν θεωρείτε ότι οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος προσανατολίζονται πια ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο? Δεν ξέρω αν θα είναι Κύπρος, δεν ξέρω αν θα είναι νότια της Κρήτης, η αίσθησή σας? Και αυτό το εντάσσω στα πλαίσια της πολιορκίας, δηλαδή επεμβάσεις ανέμακτες και χαμηλής έντασης, αλλά χρήσιμης, που τουβλάκι χτίζει το οικοδόμημα και το αφήγημά του Τούρκος Πρόεδρος. Μάλιστα, διαπιστώνουμε με την τελευταία δημοσκόπηση που έγινε, ναι, που μετέφραξε το κλίμα, ότι του βγαίνει αυτό. Άρα λοιπόν, όπως σας είχα ξαναπεί πριν δύο μήνες περίπου, ουσιαστικά έχει ενεργοποιήσει το άρθρο 119 του τροποποιητικού νόμου του ισχύοντο συντάγματος, που ταυτίζει το πρόσωπό του με τον τουρκικό έθνος. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε αντιπολιτευτικός λόγος κατά του Προέδρου Ερντογάν προσβάλλει το τουρκικό έθνος. Άρα λοιπόν, μπορείς να πας κατηγορούμενος για πλημέλημα με ποινές 3-4 χρόνια με εξαγορά, πλην όμως με στέρηση του δικαιώματος εκλέγεστε. Γι' αυτό τώρα έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για τέτοιου είδους πράγματα στον Κιλιτσιτάρογλου και στον Ιμάμογλου. Ουσιαστικά προσπαθεί να μην έχει πρωτοκλασσά τους αντιπάλους απέναντί του. Δεύτερον, η πολιτική που ασκεί διεθνώς αλλά και προς την Ελλάδα είδε ότι πιάνει τόπο στο εσωτερικό το ακροατήριο, υπάρχει συσπήρωση. Το τρομοκρατικό χτύπημα του δίνει και άλλη συσπήρωση. Τάχαμε η Τουρκία δέχεται επίθεση από τρομοκράτες. Άρα λοιπόν υπάρχει εκεί. Αυτό
δεν το έχω ξαναπεί, να το ξέρετε όμως. Παρότι θεωρείται συντηρητικός, ετούτης μεγάλο μέρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας των Τούρκων υποστηρίζει Ερντογάν. Δηλαδή μαζεύει από παντού, από προοδευτικά τμήματα του λαού, μέχρι και Κούρδους αστικοποιημένους, γιατρούς, δικηγόρους, εμπόρους, τακτοποιημένους σε μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, μαζεύει από παντού, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει νομίμως, χωρίς να κάνει συνταγματική εκτροπή αυτά που σας είπα προηγουμένως, και στη χειρότερη, οι πάντες περιμένουμε μια προβοκάτσια ποικίλων τρόπων, μπορεί να ήταν και αυτό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια αυτά, το οποίο γραφείο μυστικών υπηρεσιών και ειδικού πολέμου, το λεγόμενο ο Ζελφχαρτ Τέρεση, από το 1955 που έκανε τα Σεπτεμβριανά τότε και σήμερα με άλλο όνομα υπάρχει υφίσταται, είχε κάνει τη Βαριοπούλα και συνεχίζει, ναι, δεν αποκλείεται να γίνει μια προβοκάτσια ότι τάχα μου η Τουρκία δέχεται επίθεση από την Ελλάδα και τότε ενεργοποιώντας το άρθρο αυτό να παρατείνει τη θητεία του νομίμως χωρίς συνταγματική εκτροπή κατά 6 μήνες και μετά για άλλους 4, άρα να πάει στο 2024 για εκλογές, έχοντας μεταστρέψει το κλίμα εντελώς υπέρ του. Και μάλιστα δεν αποκλείεται να το χρησιμοποιήσει, θα διοικεί μάλλον με επιδέλτα, με προεδρικά διατάγματα, με δικτατορικά θα μπορούσαμε να πούμε σχεδόν, τα οποία φέρνει σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, εφόσον μπορεί να συγκληθεί η Εθνοσυνέλευση, τα φέρνει έτος τριμήνι. Άρα λοιπόν έχει μεγάλο περιθώριο. Στην Ελλάδα είναι 40 μέρες τα επιδέλτα. Είναι 3 μήνες και λέει υπό τον όρον ότι μπορεί να συγκληθεί η Εθνοσυνέλευση. Αν λοιπόν βρει ένα λόγο να λέει δεν μπορεί να συγκληθεί η Εθνοσυνέλευση, θα διοικεί με επιδέλτα όσο θέλει. Σαφές. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ περιστατικά. Μου λέει ο Νικόλας εδώ, αστειώντας και κολλώντας σε αυτό που είπε ο κύριος Σταθακόπουλος, η μεγαλύτερη του αγωνία είναι αν τον παρακολουθεί ο Ερντογάν ή αν παρακολουθείται εσωτερικός. Τώρα που είναι λέει, υποκλοπών στην επικοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και λέμε διάφορα, έχουν γνώση οι φύλακες και εσωτερικά και εξωτερικά. Πάω στην Τουρκία, δεν πάω. Ενδέχεται, προφανώς και εδώ δεν έχω κάτι να πω. Κρυφό, ότι είναι, τα λέω δημόσια, ακόμα και τα προσωπικά μου. Προτιμώ να τα ξέρουν οι πάντες από πρώτο χέρι από μένα και όχι να πιθανολογούν πράγματα για μένα. Δημήτρη Σταθακόπουλος, περαστικά κύριε Σταθακόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Σταθακόπουλε. Λοιπόν.